Όχι. Θα έπρεπε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος. Υπάρχει ένα θέμα για προσυζήτηση με ορισμένα αιτήματα από τους υπογράφοντες. Άρα και πρέπει να υπάρξει μια απάντηση αν από αυτά τα αιτήματα που αφορούν ορισμένα το Δήμο Αθηναίων πρόκειται να κάνει κάτι ο Δήμος. Δηλαδή δεν γίνεται μια συζήτηση για να περνάει η ώρα. Η συζήτηση γίνεται για να παίρνονται αποφάσεις. Είναι θέμα της ημερήσιας διάταξης, δηλαδή δεν είναι εκτός να κρίνουμε αν θα μπει ή δεν θα μπει, αν θα συζητηθεί, αν θα παρθούν αποφάσεις. Και μπαίνουν συγκεκριμένα, τα οποία πρέπει να απαντήσουν και οι αντιδήμαρχοι. Δηλαδή, παράδειγμα, κέντρα πρόληψης θα ενισχυθούνε. Να μην σας πω σε τι κτηριακή κατάσταση βρίσκονται ορισμένα. Να αναφέρω του δευτέρου διαμερίσματος. Απ' έξω φοβάσαι να περάσεις. Του δευτέρου διαμερίσματος. Στην Ένου. Φοβάσαι απ' έξω να περάσεις, λέω. Από το χτί, όχι να μην απαντήσετε, θα απαντήσετε μετά ολοκληρωμένα. Αποκατάσταση φωτισμού σε συγκεκριμένους δρόμους. Δεν βλέπω τον κύριο αντιδήμαρχο εδώ, έχει προεκλογική εκστρατεία φαίνεται, δεν τον ενδιαφέρει το θέμα. Θα αποκατασταθούν, ο φωτισμός θα αποκατασταθεί στις οδούς αυτές. Για τα shooting rooms έχετε μια πολιτική η οποία συναντά αντιδράσεις. Την έχετε δηλώσει ανοιχτά. Βλέπετε όμως ότι υπάρχουν, όχι μόνο από τη σημερινή συζήτηση και από άλλους φορείς που εκφράστηκαν και σήμερα, η αντίδραση αυτή και από την Επιτροπή αυτή του πεδίου του Άρεως για τα shooting rooms. Επιμένετε, παρόλη τη διεθνή πείρα σε αυτά τα ζητήματα. Και επειδή είναι και ένα θέμα για την τροποποίηση του καταστατικού σήμερα στα θέματα μας παρακάτω για τα κέντρα πρόληψης, νομίζετε ότι έχετε 56 εκατομμύρια αποθεματικό στην τράπεζα και παίρνετε, αλλάξατε και τράπεζα για να παίρνετε μεγαλύτερο επιτόκιο και τα λεφτά που δίνονται κάθε χρόνο για τα 7 κέντρα πρόληψης είναι ούτε 100.000. Δηλαδή κάνουμε αντιναρκωτική πολιτική με 100.000 το χρόνο. Αυτό δηλαδή είναι θέμα που περνάει έτσι στον τούκου. Θα απαντήσετε σε αυτά τα ζητήματα ή βγάλατε μια υποχρέωση, φέρατε σήμερα επειδή υπάρχουν υπογραφές στο θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο να περάσει έτσι και να πούμε καλές γιορτές κλπ. Εδώ κρίνεστε για όλα αυτά. Και εμείς αυτά θα προτάξουμε και εν ώψη των δημοτικών εκλογών και όχι τα φρουφρού και αρώματα που κάνετε. Ευχαριστώ.